Στην πολιτική που θα ακολουθήσει ο πρόεδρος Αναστασιάδης στις Βρυξέλλες, με αφορμή τη συζήτηση των ευρωτουρκικών θεμάτων, αναφέρθηκε εκπρόσωπος του εκλογικού επιτελείου του, Ανίτα Δημητρίου, τονίζοντας πως βασικός στόχος θα είναι η δημιουργία πίεσης προς την Άγκυρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να κάνει κανένα βήμα παρά μόνο εάν η Τουρκία ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ιδιαίτερα στις υποχρεώσεις της έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Διαφορετική είναι η ανάγνωση των εξελίξεων από το εκλογικό επιτελείο του Νικόλα Παπαδόπουλου, θεωρώντας πως ο πρόεδρος Αναστασιάδης ακολουθεί αποτυχημένη πολιτική. Το δεύτερο προσχέδιο συμπερασμάτων της επικείμενης Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο η Τουρκία παραμένει αλόβητη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθότι η έκθεση είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της. Η κατάσταση επί του εδάφους διαψεύδει αυτά που λέει η κυβέρνηση, υποστηρίζει ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ. Εγώ θα αναμένω να δω ποια θα είναι τα αποτελέσματα των ενεργειών του Προέδρου. Η τουρκική πλευρά προχωρεί επί του εδάφους. Εάν δεν συνειδητοποιούμε ότι τα πράγματα έχουν καταστεί πολύ χειρότερα, νομίζω ότι θα θρηνήσουμε μελλοντικά. Για συγκεκριμένες ενέργειες, οι οποίες θα πρέπει να αναληφθούν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, έκανε λόγο ο υποψήφιος Πρόεδρος Γιώργος Λιλίκας. Καταραίει η όλη εικόνα που επιχείρησε να χτίσει ο κ. Αναστασιάδης. Θα πρέπει να καταθέσει πρόταση ο κ. Αναστασιάδης για την επιβολή κυρώσεων πάνω στους λεγόμενους υπουργούς του ψευδοκράτους.